Το σεντούκι της φυλάργυρης του Γιάννη Βλαχογιάννη. Τα αληθινό της όνομα της γριάς ήταν Θεία Πανάγο. Ο κόσμος όμως τη γνώριζε καλύτερα μετάλλο, με το παρανόμι της. Άμα την έβλεπα να κατεβαίνει από το σπίτι στο πίνα μια φορά και να περνάει τους δρόμους, τότε βγαίνοντας οι γυναίκες στα παράθυρα ή γυρίζοντας από πίσω καθώς περνούσε, τις έριχναν αυτόν τον λόγο. Κι αν δεν τον έλεγαν με το στόμα, τον έλεγαν όμως με την καρδιά. «Να, τώρα περνάει η κακομήρα, περνάει η γριά κακομήρα». Και πάλι φύλαγαν το γύρισμά της για να τη δεχτούν και να ξεκινήσουν με τα ίδια λόγια. Και αυτή η γριά κακομήρα, δίνοντας εδώ και εκεί καμιά καλημέρα, με χοντρή φωνή σαν άνδρας, τραβούσε ίσα κατά κάτω στο λιμάνι, όπου ήταν εκεί κοντά το ταμείο, και αφού έπαιρνε τη σύνταξή της, γύριζε πάλι γρήγορα με μεγάλα βήματα γοργά σαν κυνηγημένη. Και αν στο κατέβασμά της αποφάσιζε να χαιρετήσει κανέναν, τώρα σαν έπαιρνε τον ανήφορο βιαστική, δεν άνοιγε το στόμα να υπεί λόγο. Αυτός ήταν ο δρόμος, ο μοναχός δρόμος που μια φορά το μήνα έκανε η κακομήρα, κατεβαίνοντας στην πόλη για να παίρνει τη φτωχική σύνταξή της. Δεν είχε πίστη σ' άλλον να του παραδώσει τα χαρτιά για το μηνιάτικο και με όλα τα γεράματα, τα ξεπεσμένα, έβρισκε τη δύναμη να πηγαίνει πάντα μοναχή της. Από πολλά χρόνια, αφώντας έχασε τον άντρα της, ένα προκομμένο ανοιχτοχέρι που της έφαγε το βιό και έλαβε τη φροντίδα να της αφήσει για παρηγοριά τη σύνταξή του, από τότε έβλεπα τακτικά την κακομήρα στην ώρα και στην ημέρα της να διαβαίνει. Το σπίτι της, το μεγάλο και αδιανό που έχασκε με τις ψηλές πόρτες του και το ψηλό παραθυρό του, ήταν μακριά από τ' άλλα πάνω στην κορφή της χώρας. Εκεί κατοικούσε ολομόναχη, ξερό κορμί η κακομήρα, και έλεγαν πως είχε συναγμένα χρήματα πολλά σιγά σιγά, με τη σύνταξη και την οικονομία τόσα χρόνια. Και πρόλεγαν πολύ πως καμιά μέρα, καθώς ζούσε έρημη, χωρίς συντροφιά, χωρίς βοήθεια από ψυχή άλλη, θα την έβρισκαν τη φυλάργυρη γριά πνιγμένη ή σκοτωμένη από κανένα κλέφτη. Στη χώρα κάτω η κακομήρα είχε την κόρη της παντρεμένη, φτωχή και με 5 παιδιά, τα 4 κορίτσια. Κι ήταν 2 χρόνια τώρα που για κατοική της τύχη απόμεινε χείρα και εκείνη με τόσα τρυφερά κορμιά που σε αυτήν ακουμπούσαν και με τόσα στόματα που από αυτήν περίμεναν να χορτάσουν. Η γριά κακομήρα στη φτώχεια και την ανάγκη του παιδιού της ποτέ δεν αποφάσισε να πλώσει το χέρι, να δώσει λίγη βοήθεια. Όταν καμιά φορά πήγαιναν οι αγκώνες της να τη δουν, γιατί την κόρη της στη βασανισμένη χείρα δεν την ήθελε ούτε να πατεί το πόδι της στο σπίτι κακομήρα, και τις έβλεπε να προβαίνουν η μια κοντά στην άλλη από τη σκάλα, μαυροφόρες και οι 4 λιγνές μελαχρινές, ανασηκώνονταν από το στρώμα της που έμενε πάντα πλαγιασμένη και μουρμούριζε μέσα στο λάριγά της. Ήρθαν οι κουρούνες, πλάκωσαν οι κουρούνες. Και η πρώτη της φροντίδα ήταν να κρύψει τα κλειδιά βαθιά από κάτω στο στρώμα. Δεν έρχονταν εκείνες συχνά να τη βλέπουν, γιατί ήξεραν πως με το βαρύ πάντα και με τάγριο θα τις δέχονταν η κακομήρα. Κι αν την παρακαλούσαν καμιά φορά να δώσει λίγα λεφτά για να αγοράσουν κανένα μανδύλι μαύρο, καμιά ποδιά μαύρη, για να πάρουν τίποτε άλλο, αυτή αγριοπή και θυμωμένη έκραζε. «Δεν έχω, φευγάτε από εδώ, ήρθατε να με φάτε ζωντανή, κουρούνες, αφήστε με να ξεψυχήσω πρώτα». Και πιο μεγάλη από τις 4 εκείνη που αγριόβλεπεν η βάβα της και τη μάχονταν περισσότερο από τις άλλες, αφού με την κλάψα και τα επίμονά της λόγια έκανε τη γριά να ανάψει, θύμωνε τάχα και αυτή τότε και δάγκωνε το χέρι με φοβέρα, κουνούσε το κεφάλι και της έλεγε: «Αχ, αχ, καρφώθηκες ολότελα, τι ψυχή θα παραδώσεις στο Θεό». Και έτρεχε να κατέβει λίγορα τη σκάλα, ενώ από πίσω της κυνηγούσαν οι φοβερές κατάρες της κακομήρας.
Τα ίδια γίνονταν κάθε φορά που έρχονταν στο σπίτι της γριάς οι κακές της αγκώνες. Απάντεχο ήταν να σηκωθεί κάποτε η κακομήρα, ρογκώντας από το στρώμα, να βγάλει όξο από το δωμάτιο και τις τέσσερες με τα χουγιακτά, να κλειδώσει την πόρτα και τότε να ανοίξει σιγά με το χέρι τρεμουλιαστό το σεντούκι, γονατισμένη μπροστά του, να το κλείσει πάλι με προσοχή, με πολλές δοκιμές του κλειδιού, για να πιάσει και να τους δώσει τελευταία 5-6 δεκάρες. Και αυτές όμως τις έδινε για να γλιτώσει από την αβάσταχτη μουρμούρα της, που θαρούσε τη μυρολογούσαν ορθές οι καθισμένες γύρω της και οι τέσσερες οι κουρούνες. Είχαν όμως έβρει και αυτές τον τρόπο να τις ξεκολλούν λίγα λεφτά, χωρίς να πιάνουν φιλονικίες μαζί της. Έστεναν τα αδερφάκι τους, το μόνο που αγαπούσε τρυφερά η κακομήρα, και αυτές έμεναν όξο περιμένοντας και βλέποντας από τις χαραμάδες της πόρτας. Έμπαινε μέσα το χαϊδεμένο αγκόνι και της έλεγε «Βάβα, δώσε μια δεκάρα να σου φιλήσω το χέρι». Ήταν η μόνη αδύνατη πλευρά στην κακομήρα το φίλημα του χεριού της από το μικρό της αγκόνι. Όσες φορές ζητούσε να της φιλήσει το χέρι, τόσες δεκάρες του έδινε με την καρδιά της. Και γλυκαίνονταν τα μάτια και γίνονταν ηλαρό το πρόσωπό της κακομήρας από τα φιλιά του. Είχε εμπιστοσύνη σε αυτό, γιατί ήταν μικρό και δεν είχε μάθει τις πονηριές που μηχανεύονταν οι αδερφές του. Το άφηνε μέσα στο δωμάτιο άμα αποφάσιζε να ανοίξει το σεντούκι. Και τ' άφηνε να έρχεται σιγά στο σεντούκι, να χώνει μέσα το κεφάλι του, να βλέπει και να πιάνει με τα χεράκια του όλα τα κρυφά πράγματα που άγρυπνος φύλακας η κακομήρα τα είχε εκεί μέσα ασφαλισμένα. Έπειτα έτρεχε ο μικρός στις αδερφές του και έδινε όσα λεφτά με ψέματα να το ξεγελούσαν να του πάρουν. Τους μονολογούσε τότε με τα παιδικά του λόγια τι είδε στο σεντούκι της βάβας, τη τάλαρα, τη φλωριά, τη χρυσά και αργυρά θάματα είδε. Και έλαμπαν τα μάτια των κοριτσιών καθώς με δίψα χόρταστη άκουαν να λέει. Εκείνο το σεντούκι ήταν σαν μαγικό, σαν στοιχειωμένο για τις τέσσερις αγκώνες της κακομήρας. Φαντάζονταν πως έκρυβε μέσα του όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Μεγάλωναν μπροστά τους και γίνονταν ίσα με ένα βουνό, άμα το βλέπαν αληθινά εις τον όνειρό τους. Πότε έπαινε σχήμα σαν παλατιού και μέσα θαρούσαν πως ήταν αυτές ευτυχισμένες, πότε δεν παράλλαζε καθόλου από μνήμα και νόμιζαν πως κρατούσε εκεί τη βάβα τους ξαπλωμένη. Τα λόκοτα χρωματιστά σκαλίσματα, όσα είχε επάνω στο σκέπασμα και στα πλευρά του, έμοιαζαν πότε με λουλούδια πανέμορφα που δεν είχαν δει ποτέ, αλλά πίστευαν πως κάπου φύτρωναν στον κόσμο τέτοια και πότε μαγκάθια ολοζώντανα που αγγείλωναν τις φτωχές καρδιές τους. Ήταν παλιό σεντούκι, βενετικό, κυπαρισένιο, στέρεο, ακόμα μόλα του τα χρόνια. Το σαράκι του είχε τρυπήσει το κορμί και το πολύ δούλεμα του έλειωσε την κλειδονιά και τους σιδερένιους αρμούς του. Οι πονηρές αγκώνες της κακομήρας πολλές φορές δοκίμασαν να τα ανοίξουν μαντικλίδι, μόλο της γριάς στάγριο και γέλα στο μάτι, αλλά ποτέ αυτό δεν θέλησε να τις υπακούσει. Δοκίμασαν να το ξεκαρφώσουν από πίσω, αλλά και από εκεί δεν φάνηκε άπιστο. Παλιόχρονο αυτό στην παλιόχρονη κυρά του. Τα αγαπούσαν όμως οι ορφανές και ας ήταν ενάντια στα πονηρά θελήματά τους, γιατί ένιωθαν ξάστερα ή θαμπωμένα πως φύλαε μέσα του τη μοίρα τους κλειδωμένη, αλλά και το μισούσαν γιατί αργούσε να ανοιχτεί και να τη στείλει στην ανυπόμονη καρδιά τους. Άξαφνα έπεσε για τα καλά στο στρώμα η κυρά κακομήρα. Όταν έφτασε η μέρα της η τακτική, δεν φάνηκε να πάει για το μισθό της. Δοκίμασε να σηκωθεί την άλλη μέρα, πάσχισε να σταθεί στα πόδια της την τρίτη, αλλά δεν μπόρεσε και ανάπεσε στο στρώμα βογκώντας πάλι. Δεν την κρατούσαν πια τα γόνατα, δεν την άκουαν τα σάπια κοκαλά της. Αυτό ήταν το παράπονο της κακομήρας. Γεράματα πια, βαριά γεράματα. Στριφογύριζε τα δύναμο κορμί,
Στο ξερό στρωμά της ανήσυχη πότε να αναλάβει για να κατέβει στην πόλη. Θάνατο ουδέβανε στο νου της. Την ημέρα μόνο καρτερούσε, την ημέρα την ποθητή που τόσο αργούσε και έφευγε πιο μακριά αντί να πλησιάζει. Εκείνη που θα αξιώνονταν να στηριχτεί στα πόδια της η κακομήρα. Στην αρχή δεν ήθελε να δεχτεί κανένα στο σπίτι να την κοιτάξει αν χρειάζονταν τίποτα. Ούτε για τις αγκώνες της πια ήθελε να ακούσει. Είχε απόφαση να περάσει την αρρώστια μοναχή της, τρώγοντας ξερό ψωμί, χωρίς γιατρό και γιατρικά, ατάραχτη και ανέχνιαστη από ανθρώπου χέρι. Αφού όμως έγινε στο χειρότερο, δεν είχε πια δύναμη και αν ήθελε αντίσταση να κάνει. Τότε σηκώθηκε η φτωχή χείρα με τα 5 ορφανά και ήρθαν και τόστρωσαν καλά στο πλατόχωρο σπίτι της κακομήρας. Τότε ανάλαβαν ζωντανούς ήχους και έχασαν τη βαριά τους όψη τα διανά και έρημα χωρίσματά του. Όμως η αρρώστια της κακομήρας τραβούσε πολύ, χωρίς να δίνει ελπίδα πως με κάποιον τρόπο θα τελειώσει. Έφευγαν οι μέρες αργές, πικρότες από πρωτήτερα για τη χείρα και τα παιδιά της. Έκλειναν οι μήνες ατέλειωτη και απανωτή, αλλά η ψυχή της γριάς δεν ήθελε να ξεκολλήσει από το παλιό κουφάρι. Το δέρμα της κρέμονταν στεγνό από τα λιανόμακρα κόκαλά της. Τα μάτια της είχαν χωθεί στους βαθουλούς λάκους και γυάλιζαν εκείθε άγρυπνα πάντα και άκλειστα, ψάχνοντας τα πρόσωπα γύρω ή καρφωμένα απάνω στο σεντούκι. Τα χέρια είχαν εγκλινέψει κίτρινα και μακρουλά, με τα νύχια μεγάλα και μελανά στις άκρες. Έμοιαζαν σαν ψηλά καλάμια με πυκνούς τους κόμπους και αγωνίζονταν να μαλάζουν ανήσυχα τα κλειδιά μέρα νύχτα. Δεν ήθελε να τα παραδώσει σε κανέναν η κακομήρα. Ασπορεύονταν όπως είχαν τρόπο και οι κόροι και οι αγκώνες της. Ασφρόντιζαν όπως ήθελαν και αυτή την ίδια που είχε τόση ανάγκη στις τελευταίες μετρημένες ημέρες της. Παράδερνη η κακομήρα αναδεύονταν χωρίς αναπανμό στο στρώμα και ο μόνος λόγος ανάμεσα στο κομμένο βογητό που ψιθύριζε με βραχνή φωνή το τρεμουλιαστό της αγώνη ήταν ο ίδιος πάντα. Ήρθαν οι κουρούνες, πλάκωσαν οι κουρούνες. Όμως οι αγκώνες της χείρας, οι παυροφόρες, δεν είχαν υπομονή βλέποντας πως ο θάνατος αργούσε να έρθει. Μια μέρα, κατά το δειλινό, ενώ η κακομήρα είχε αποκοιμηθεί και έβγαζε ένα ρουχαλιτό σαν το στερνό του θανάτου, στέλνουν τον μικρόν αδερφό τους, γιατί αυτός μοναχός, ο χαϊδεμένος, είχε την άδεια από τη βάβα του να πηγαίνει κοντά της και συνήθιζε να κάθεται στο προσκέφαλο, να της κρατήσει συντροφιά και να παίζει με τα κλειδιά ή με τον κομπολόγι. Τον στέλνουν και χώνει σιγά το χέρι και τραβάει τα κλειδιά, διδαγμένος από τις αδερφές του πώς να κάνει, για να μην το καταλάβει η βάβα. Τα κρατούσαν καλά στα χέρια με λαχτάρα τα κλειδιά, τα πολυπόθητα και τα καταραμένα. Τα σφίγγαν με χαρά οι μαύρες αγκώνες της κακομήρας, τώρα στο σεντούκι, γλίγορα και αλαβρά. Έσκυψε η μεγαλύτερη τριγυρισμένη από τις άλλες, όλες αμίλητες, όλες βουβές, με τα πρόσωπα κίτρινα, όλες και με τα μάτια στραφτερά, και έβαλε το μεγάλο, το γνώριμο κλειδί να ανοίξει. Και τώρα ακόμα η διαβολεμένη κλειδονιά δεν ήθελε να ακούσει την κακή επιθυμία τους. Έφεραν από εδώ, έφεραν από εκεί το μισοβαγωμένο κλειδί στο ξέδοντό της στόμα, αλλά θαρούσες πως και τα δύο, κλειδονιά και κλειδί, είχαν συμφωνήσει να τους εναντιωθούν, όπως άλλη φορά ήταν πρόθυμα στο χέρι της κυράς τους. Άγριο αντιχούσε το ρουχαλιτό της κακομήρας και η ταραχή του σκέπαζε το σιγανό τρίξιμο του κλειδιού. Άξαφνα έσκουξε μια πιο δυνατή φωνή από την κλειδονιά, σαν να ήταν φωνή πόνου και ο ήχος της αντιχτύπησε θλιβερά γύρω στους ψηλούς τοίχους. Άνοιξε! Με χέρια που έτρεμαν, ενώ οι καρδιές βροντούσαν σαν να θέλαν να ξεπηδήσουν από τα στήθια, σήκωσαν το σκέπασμα σιγά και έριξαν τα μάτια τους μέσα. Ποτέ δεν είχαν αξιωθεί να ειδούν τα φάνταστα
και αμολόγητα όσα έκρυβε το σεντούκι στη βαθιά κοιλιά του. Δεν έφτασαν όμως να χαρούν τα θαμπωμένα μάτια τους αυτή την πλούσια και ακριβοθόρητη θωριά που τόσο ποθούσαν. Δεν είδαν ανάμεσα σε ένα καπνό που απλώνονταν εμπρός τους παρά κάτι σακούλες μικρές, κάτι χαρτιά διπλωμένα, κάτι μικρά δέματα ή κουτιά ντενεκεδένια που έκρυβαν ρεγκίνες παλιές ή κολουνάτα και σπαθάτα τάλαρα, ίσως από μινάρια από τα περασμένα πλούτη της κακομοίρας. Όλα σφιχτόδετα και τακτικά βαλμένα και όλα να τρέχουν απάνω κάτω, να χοροπηδούν στα μάτια των κοριτσιών σαν δαιμονισμένα. Η κακομοίρα, ενώ πάλευε με το χάρο, είχε ακούσει το γνώριμο ήχο της κλειδονιάς να τη φωνάζει και πετάχτηκε από το βυθισμό που ήταν πεσμένη. «Κουρούνες!» άκουσαν μια φοβερή φωνή από πίσω, φοβερότερη παρά κάθε άλλη φορά, και γύρισαν μορμή αφήνοντας το σκέπασμα να πέσει με βρόντο. Η μεγαλύτερη την ίδια στιγμή είχε σηκώσει μια βαριά σακούλα γιωμάτη, αλλά με τη φωνή της βάβος την απόλυσε στο πάτωμα τρομαγμένη. Κι έμειναν ξερές όλες, σαν μαρμαρωμένες, βλέποντας την κακομοίρα ορθή στο στρώμα απάνω, μισόγυμνων σκελετών, με τα χέρια τεντωμένα και ανοιχτά κατακίνες. Τους φάνηκε ο ίδιος ο θάνατος με την όψη της γριάς εμπρός τους που χύνονταν να τις αρπάξει. Έβαλαν όλες κάτι ξαφνικές φωνές, σαν όρνηθες φοβισμένες από γεράκι, και έφυγαν όξω από το σπίτι. Κι άμα έλαβαν θάρρος και γύρισαν μαζί με τη μάνα τους να ειδούν, ήβραν το σεντούκι κλειστό και την κακομοίρα ξερή στο στρώμα, πεσμένη με το πλευρό και με τα πόδια γυμνά στο πάτωμα ξαπλωμένη. Δεν έκαμε κίνημα, δεν φαίνονταν να έχει αναπνοή, και έσφυγε τα κλειδιά στο στήθος της με τα δυο χέρια. Όμως δεν είχε πεθάνει η κακομοίρα. Χαροπάλεψε ακόμα 2 μέρες και τότε πια, πριν ξυλιάσουν κλειστά τα νεκρωμένα δάχτυλα της κακομοίρας, σφίγγοντας ως την νυστερινή στιγμή τα κλειδιά, τότε μονάχα μπόρεσαν οι 4 αγκώνες, οι μαυροφόρες, να ζητήσουν να βρουν τη μοίρα τους κλεισμένη βαθιά μέσα στο σεντούκι.